ανεβαίνει όλο και ακούγεται το φεστιβάλ εδώ πέρα των Φιλίππων, της Καβάλας, και είναι ιδιαίτερη τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ. Το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας είναι ένα έργο που εύκολα γοητεύει ανθρώπους κάθε ηλικίας. Φανατικό κοινό του αποτελούν υπερήλικες, ενήλικες, έφηβοι παιδιά, ακόμη και νήπια. Ο συγγραφέας συμπλέκει έντεχνα τον κόσμο του παραμυθιού με τον αληθινό κόσμο. Νεράιδες και εξωτικά συνομιλούν με τους ανθρώπους της καθημερινής ζωής. Με την σημερινή συνέντευξη τύπου ανοίγουμε τον κύκλο των δράσεων του Διπεθέ Καβάλας σε ό,τι έχει να κάνει με τις δράσεις κατά το ίμιση του 17 και κατά το υπόλοιπο ίμιση της αρχής του 18 με την πρώτη και με την δεύτερη καλλιτεχνική περίοδο. Και βέβαια ανοίγει ο κύκλος της πρώτης καλλιτεχνικής περίοδου που ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή 13 του μήνα, και ολοκληρώνεται την επίσης Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για ένα τρίμηνο το οποίο χαρακτηρίζουμε γεμάτο από πλευράς δράσης, με 5 φιλοξενίες παραστάσεων, με 3 παραγωγές, με ένα σεμινάριο και εκτός των τριών, μέσα στις 3 παραγωγές βέβαια είναι και η παιδική μας σκηνή, η οποία φιλοδοξία και στόχος μας είναι να σημειώσει ανάλογη επιτυχία με εκείνες τις παιδικές παραστάσεις που ανέβηκαν τα προηγούμενα χρόνια και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον χιλιάδων θεατών μικρής ηλικίας, κυρίως μαθητές δημοτικών και γυμνασίων. Έχουμε έρθει στην Καβάλα με το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, που είναι η πρώτη μας παραγωγή. Φέτος είναι εσείως η τρίτη χρονιά που παίζεται το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας και μετράει πάνω από 170 παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία. Είναι μια δημοφιλής παράσταση και για το νεανικό κοινό, αλλά και για το ενήλικο. Ο προσανατολισμός πλέον της παράστασης είναι ολιστικός. Απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες, σε ενήλικο κοινό, σε παιδιά είτε γυμνασίου, είτε ηλικίου, είτε δημοτικού. Έχουμε κάνει εμείς την μετάφραση και μια προσαρμογή και διασκευή του έργου, ώστε να είναι προσιτό και στα παιδιά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ χαίρομαι διπλά, όπως και τα περισσότερα παιδιά, γιατί είμαστε και από εδώ γύρω. Είμαι εγώ από τη Δράμα, είναι η Τριφωνία από την Κομωτινή, τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, μόνη η Μαρία είναι από την Αθήνα. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν έρχομαι εδώ να παίξω, γυρίζω πίσω, νομίζω και όλοι μας. Είναι μεγάλη χαρά για μας, γιατί ήμασταν συμφοιτητές, είμαστε φίλοι, ήμασταν μαζί στη σχολή. Και ξεκινήσαμε μαζί να δουλεύουμε. 3 χρόνια η πρώτη μας παραγωγή ήταν το όνειρο. Οπότε φαντάζεστε πόσο πολύ χαιρόμαστε όταν συνεχίζουμε και βρίσκουμε και άλλα θέατρα και περισσότερο κόσμο να μας καλεί και να μας ενισχύει σε αυτή μας την προσπάθεια.